Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε τώρα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι με τον κύριο Σωτήρη Ραυτόπουλο, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών. Ένας έμπειρος άνθρωπος που ξέρει το τι ακριβώς γίνεται, για να μας δώσει μία εικόνα, να μας κάνει ένα πρωτοσχόλιο το τι ακριβώς δεν πήγε καλά. Ακούμε για αυτό το λάθος του σταθμάρχη με τα κλειδιά. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με όλες αυτές τις ορολογίες και τη διαδικασία κίνησης των τρένων. Κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Γεια σας, Πρόεδρε. Για πείτε μας λοιπόν, τι ακριβώς έγινε από αυτά που ξέρετε, δεν ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες, τι υποθέτετε ότι έγινε? Καταρχήν να εκφράσουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια, τα ειλικρινή μας και βαθιά μας συλληπιτήρια στους ανθρώπους που χάθηκαν, επί μέρους των συνταξιούχων σιδηροδρομικών, και ταχύ ανάρρωσα αυτούς που τραυματίστηκαν. Ήταν το πιο σημαντικό, το πιο ατύχημα, πώς να το πω, συγκλονιστικό που έχει γίνει στο ελληνικό σιδηρόδρομο. Δεν έχει ξαναγίνει. Είχαμε άλλα δύο τέτοια ατυχήματα με τοπική σύγκρουση, γιατί πρόκειται για με τοπική σύγκρουση. Και από το πρωί που το έμαθα, από το πρωί της 6.30 ώρα, δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα πώς είναι δυνατόν σε διπλή γραμμή να γίνεται με τοπική σύγκρουση. Αυτό. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει οι αρμόδιοι να απαντήσουν. Και αν έκανε το λάθος που το παραδέχεται ο ίδιος ότι το έκανε ο σταθμάρχης. Λοιπόν, 25 χιλιόμετρα πάνε τα τρένα. Εγώ θυμάμαι ακόμα και σε παλιές ελληνικές ταινίες, και το λέω παλιές με την έννοια ότι ήταν στο παρελθόν, έχουν περάσει χρόνια. Βλέπαμε έναν πίνακα που φαινόταν τα τρένα που κινούνταν. Δεν το λέω από ταινίες, αλλά ήταν έτσι. Που φαινόταν δηλαδή σημαδάκια που κινούνταν. Αυτό δεν υπάρχει ούτε αυτό. Δυστυχώς, από το καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, και δεν υπάρχει, εγώ είμαι σε θέση, όχι σε θέση, τους δέχομαι απόλυτα αυτές τις καταγγελίες, δεν λειτουργούν αυτά. Αν λειτουργούσαν αυτά τα συστήματα, δύο πράγματα λειτουργούσαν. Η τηλεδιοίκηση και η φωτοσύμβαση, και το λάθος του σταθμάρχη θα το προλάβαιναν. Είναι βέβαιο, δεν θα γινόταν το ατύχημα. Όταν λέμε, Πρόεδρε, όταν λέμε βοηθήστε μας, δεν είστε ενεργός τώρα στο σύστημα, αλλά ξέρετε, όταν λέμε δεν λειτουργεί φωτοσύμανση. Η φωτοσύμανση, υπάρχει, τι εννοούμε? Φωτοσύμανση δεν λειτουργεί. Ναι. Υπάρχει, δεν λειτουργεί. Γιατί δεν λειτουργεί? Υπάρχουν φανάρια, να το πούμε αλλιώς, να το καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν τα φανάρια, δεν ανάβουν. Υπάρχουν φανάρια και είναι σβηστά. Και είναι σβηστά. Μάλιστα. Βεβαίως, υπάρχουν φανάρια. Δηλαδή, αν το τρένο λειτουργούσε το φανάρι και έβγαινε από το σταθμό της Λάρισας για πάει προς Θεσσαλονίκη, θα το έβγαζε κόκκινο ότι έρχεται άλλο τρένο και δεν σταμάτησε. Γιατί δεν λειτουργούν αυτά? Είναι χαλασμένα? Γιατί δεν λειτουργούν? Το ερώτημα αυτό πρέπει να κλείσει τη δίκη στο ΣΕ. Γι' αυτό δεν λειτουργούν. Γιατί εδώ πέρα, μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε μπερδευτεί με πολλά πράγματα. Είναι άλλο το κομμάτι της διευθέτησης με την τηλεματική και όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα, και άλλα τα φανάρια. Άλλο πράγμα το φανάρι, το οποίο δείχνει ότι στην ίδια γραμμή που είσαι φαίνεται ότι έρχεται και ένα άλλο τρένο. Ναι, το φανάρι θέλει συντήρηση, θέλει να το επισκευάζεις και τέτοια. Δεν τα κάνουν αυτά και δεν λειτουργούν. Άρα υπήρχε αυτό, υπήρχε εκεί. Βεβαίως. Έτσι, το οποίο λειτουργούσε στο παρελθόν. Βεβαίως. Αλλά δεν το είχαν συντηρημένο. Και τηλεδιοίκηση υπάρχει. Και το ένα κέντρο τηλεδιοίκηση είναι στο Διανοκλάδι και το άλλο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν λειτουργούν. Που βλέπει ο σταθμάρχης στην τηλεδιοίκηση στο Λιανοκλάδι που είναι το τρένο και αν έρχεται το άλλο απέναντι? Εδώ σε αυτή την περίπτωση, ναι, χωρίς την τηλεδιοίκηση, χωρίς το φωτοσύμαση, έκανε το λάθος ο σταθμάρχης. Υπήρχε... Από εκεί πέρα το λάθος που έκανε ο σταθμάρχης και έβαλε το τρένο αντί να το βάλει στην γραμμή που πάει της ανόδου που λέμε εμείς. Δηλαδή το έβαλε στο αντίθετο ρεύμα το τρένο. Στο αντίθετο ρεύμα. Με αποτέλεσμα το τρένο που έρχεται από Θεσσαλονίκη το εμπορικό δεν γνώριζε ότι η γραμμή του έχει μπροστά πρόβλημα. Ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Δυσκολεύομαι λίγο. Τι σημαίνει το βάλε στο αντίθετο? Δηλαδή, είναι σαν να είσαι ένας τροχονόμος και αντί να είσαι τον άνθρωπο στη δεξιά πλευρά, το στέλνει στο αριστερά. Ναι, γι' αυτό μιλάμε. Κύριε Σκουρή, μου πιάσατε τα τρένα. Ναι, να καταλάβω. Δεν έχουν τιμόνι. Το ξέρω. Γι' αυτό ρωτάω. Πώς το βάλε στο αντίθετο ρεύμα? Τι είναι? Για να αλλάξουν γραμμές και να πάνε στη μία ή στην άλλη, αυτό το αποφασίζει ο σταθμάρχης, δίνει εντολή στον κλειδούχο και προχωράει. Λοιπόν, ήρθε το τρένο στη Λάρισα και αντί να το βάλει στη γραμμή ανόδου για Θεσσαλονίκη, το έβαλε στη γραμμή καθόδου που έρχονταν το άλλο το τρένο. Αυτό έγινε. Δεν υπήρχε το σύστημα για να το δει ο μηχανοδηγός ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι εδώ η γραμμή είναι κατελημένη. Εδώ, κύριε Ραυτόπουλε, υπάρχει ένα ερώτημα χρήσιμο. Το ανθρώπινο λάθος είναι μέσα στη ζωή. Είναι μέσα στη ζωή. Άνθρωποι είμαστε. Ασφαλιστικές δικλείδες δεν υπάρχουν. Δηλαδή, η ασφάλεια λοιπόν των μετακινήσεων
των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και μετακινήσεων μένει μόνο στον άνθρωπο. Σε αυτή την περίπτωση έμεινε μόνο στον άνθρωπο. Έγινε χειροκίνητα, γίνεται χειροκίνητα και δίνει και, σύμφωνη, σήμα για να μην το τρέναν τη Λάρισα. Σύμφωνη. Μετά στα 25 χιλιόμετρα που πηγαίνει ανάποδα, δεν το βλέπει κανένας. Ποιος θα το δει. Ξέρω εγώ, δεν έχει ένα πίνακα άμα που βλέπουμε. Άμα δεν λειτουργεί το σύστημα, κύριε Σκουρή, δεν μπορεί να το δει κανείς. Α, δεν έχει το σύστημα. Εντάξει. Δηλαδή, το τρένο έβγαινε από τη Λάρισα και του λέει η γραμμή ελεύθερη. Και το άλλο κατέβαινε. Επομένως, υποθέτουμε ότι ο σταθμάρχης νόμιζε ότι έβαλε το τρένο στην κανονική του γραμμή και δεν το έβαλε. Έτσι είναι. Αυτό είναι το λάθος που έγινε. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που χρησιμοποιούν μία γραμμή για λόγους βλάβης. Για ποιους λόγους μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία γραμμή. Ναι, μισό λεπτό. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρησιμοποιούν τη μία γραμμή. Ας έχουν δύο. Γιατί θέλει μια επισκευή, θέλει μια συντήρηση. Και μονοδρομούνε το λέμε εμείς σιδηροδρομικοί. Μονοδρομούμε τη μια γραμμή, αλλά παίρνουμε μέτρα. Ή γιατί εγώ στο ραδιόφωνο το πρωί βγήκαν μάρτυρες και είπαν ότι υπήρχε ένα άλλο τρένο που είχε σταματήσει, είχε μία βλάβη και είχε σταματήσει στην άλλη γραμμή από 4-5 ώρες πριν και ήταν εκεί σταθμευμένο. Και είχαμε στη γραμμή αυτή πολλές φορές, το βίδαμε και το καλοκαίρι, καθυστερήσεις 4-6-8 ώρων, τα οποία είχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό να κάνουν αυτές οι καθυστερήσεις με την έλλειψη αυτό που λέμε της σήμανσης, έτσι. Θα το λέω και πάλι. Υπάρχει περίπτωση και δυνατότητα μια γραμμή να μονοδρομηθεί, ενώ έχουμε διπλή γραμμή. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη γνωρίζετε ότι είναι διπλή γραμμή πλέον τώρα. Δεν είναι ομονή. Είναι διπλή. Από την Αθήνα μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Είναι διπλή. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει σε ένα κομμάτι μονοδρόμηση, αυτό κανονίζεται και να μην είναι σύγκρουση. Μπορεί να είναι φαινόμενο τακτικό στο σιδηροδρόμο και γίνεται μεταξύ των δύο σταθμών που είναι σε λειτουργία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ λοιπόν έφυγε το τρένο από το Παλιοβάρσαλο, συνέχισε στη Λάρισα, σταμάτησε και από εκεί ξεκίνησε και δίνει αναχώρηση ο σταθμάρχης και αυτοβάζει στη γραμμή. Κύριε, αυτό που λέει, ο σταθμάρχης έκανε το λάθος. Και τον έβαλε στην Δεν υπήρχε σύστημα να ειδοποιήσει τον μηχανοδηγό. Τον έβαλε στην άλλη γραμμή. Ο μηχανοδηγός δεν έχει επικοινωνία με τον σταθμάρχη. Δεν προβληματίστηκε. Δεν έχει επικοινωνία. Όταν όμως παίρνει εντολή από τον σταθμάρχη να φύγει για να πάει αυτή τη γραμμή, νομίζω. Έγινε επικοινωνία. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Έχει γίνει επικοινωνία του μηχανοδηγού με τον σταθμάρχη να του ρωτήσει γιατί με βάζει την άλλη γραμμή για να δούμε αν όντως έγινε λάθος. Έχει όμως τη δυνατότητα ο μηχανοδηγός μέσω του ραδιοτηλέφωνου να μιλήσει με τον σταθμάρχη. Και να το ρωτήσει γιατί με βάζει στην γραμμή. Να το ρωτήσει γιατί υπάρχει, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα και με βάζει σε αυτή τη γραμμή. Δεν ξέρω τι έγινε. Μάλιστα. Τώρα, πού να ξέρεις. Όχι, εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί παίρνουμε αποσπασματικά πράγματα που έχει πει ο σταθμάρχης. Γι' αυτό λέω πρέπει να δούμε όλη την κατάθεσή του για να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Ο συνάδελφος έχει σκοτωθεί, δεν είναι στη ζωή, δεν μπορεί να μας πει αν έγινε κάποια συνόηση. Ο μηχανοδηγός σαφώς, ο σταθμάρχης όμως, να δούμε τη συνολική κατάθεση του. Τι ανάληψη ευθύνης έκανε, γιατί είναι ένα κομματάκι το οποίο δεν ξέρουμε το σύνολο, το σκεπτικό δηλαδή, το τι λάθος έκανε. Να πω τώρα εδώ κάτι που είναι... Άκουσα ότι ο σταθμάρχης ανέλαβε την ευθύνη του λάθους. Από εκεί και πέρα, σας λέω και πάλι, αν δεν υπάρχουν δικλείδες στα σιδηροδρομικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στα που έχουν πολύ εξυγχρονισμένα, αυτά τα ατυχήματα δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Όχι μόνο τέτοια συστήματα υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και συστήματα, αν υπάρχουν εμπόδια στη γραμμή, που να το βλέπουν και να ειδοποιούν τον μηχανοδηγό. Αν υπάρχουν μεγάλα εμπόδια, δεν υπάρχει, αν υπάρχει ένα μικρό ξεροσκύλος, αν υπάρχει εδώ μια γελάδα ή κάτι τέτοιο, να ειδοποιούν ότι υπάρχει πρόβλημα. Εδώ λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα και μην είναι σίγουρο ότι έγινε αυτό. Ένα δευτερόλεπτο. Έδωσε λοιπόν εντολή ο σταθμάρχης της Λάρισας να πάει στην γραμμή καθόλου το τρένο. Και από την άλλη κατέβαινε το εμπορικό. Και είχε σαν αποτέλεσμα τη σύγκρουση. Αν λέω λειτουργούσαν τα συστήματα τηλεδιοίκησης και φωτοσύμβασης, δεν θα γινόταν το ατύχημα. Γιατί από τη Λάρισα μέχρι εκεί που έγινε το ατύχημα ήταν 12 λεπτά. Μπορούσαμε να προλάβουμε. Ήτανε 12 λεπτά από τη Λάρισα μέσα στον Ευαγγελισμό, τοποθεσία τι λέγεται Ευαγγελισμός. Μέσα στον Ευαγγελισμό είναι 12 λεπτά. Θα μπορούσαν να είχαν προλάβει και να είχαν σταματήσει και τα δύο τρένα. Και δεν έγινε. Δεν έγινε γιατί δεν λειτουργούσαν αυτά που λέμε τα συστήματα να αντιμετωπίσουν το λάθος
το ανθρώπινο. Κύριε Ραυτόπουλε, εξηγήστε μας κάτι, γιατί ήδη έχουν βγει κάποιοι διάλογοι ανάμεσα στον μηχανοδηγό και στον σταθμάρχη, όπου ο μηχανοδηγός λέει, η Λάρισα ακούει, ο σταθμάρχης απαντά, ακούει με 47 νούμερο, περνάτε κόκκινο φωτόσημο εξόδου ως φωτόσημο εισόδου νέων πόρων. Μηχανοδηγός, Βασίλη, φεύγω. Σταθμάρχης, φεύγεις. Έγινε καλό βράδυ ο μηχανοδηγός, καλή συνέχεια. Τι σημαίνει αυτό, περνάτε με κόκκινο φωτόσημο εξόδου ως φωτόσημο εισόδου νέων πόρων? Αυτή λοιπόν είναι, λέμε, η χειροκίνητη κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή που ο σταθμάρχης περνάει με κόκκινο, το φωτόσημο ήταν χαλασμένο και έδειχνε συνέχεια κόκκινο. Α, και του λέει, παίρναμε το κόκκινο. Παίρναμε το κόκκινο, δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Παίρναμε το κόκκινο, σαν και να μην συμβαίνει τίποτα. Μάλιστα. Αυτό έκανε. Δυστυχώς. Και έχουμε αυτή την τραγωδία, τη σιδηροδρομική, που παρόμοια τραγωδία έχουμε ξαναζήσει, αλλά αυτό ξανά δει στις συνθήκες. Έφυγε την ιστορία, θέλω να πω, το 1972 στα Νοξαρά, πάλι της πυργής της Λάρισας, με 19 νεκρούς, συγκρούστηκε τότε το Ακρόπολης Εκφέρνης με ένα άλλο τρένο, και στο Δερβαίνη Κορινθίας το 1968. Μάλιστα. Αυτές είναι οι μεγάλες τραγωδίες στον ελληνικό σιδηροδρόμο και η μεγαλύτερη είναι αυτή που συνέβηκε στον Ευαγγελισμό της Λάρισας. Κύριε, αυτό που λέει. Αυτή είναι η κατάσταση, θρυνούμε τόσο κόσμο, νέα παιδιά και συναδέλφους, δυστυχώς, γιατί οι υπεύθυνοι, από τη μεριά του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ και της ΤΡΕΝΟΣΕ και της κυβέρνησης, ο υπουργός είπε, ο κ. Κορής, ανέλαβε την ευθύνη, βεβαίως την πολιτική ευθύνη. Το πρόβλημα όμως δεν γίνεται μόνο με την πολιτική ευθύνη, πρέπει να παθούν μέτρα. Προσπαθώ πάρα πολύ ώρα να πω κάτι και θα ήθελα λίγο να με ακούσετε και θα δούμε μετά τι θα προκύψει. Μια κουβέντα μόνο που είπατε κάτι, μια πληροφορία, αν είναι αλήθεια, αν είναι δηλαδή έγκυρη, είναι πέρα για πέρα παράδεκτη. Μπλοκάκι, οι σταθμάρχες είναι μπλοκάκι. Ναι, ναι, δεν είναι αυτό το θέμα. Θέλω, επιτρέψτε μου λίγο να πω, κάτι που θέλω. Μπορεί να σας βοηθήσει. Επιτρέψτε μου, προσπαθώ ένα δεκάλεπτο να πω κάτι. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, λέω, όταν συγκρούστηκαν τα τρένα, το έβλεπε κάποιος ή το μάθανε από αλλού αργότερα? Επαναλαμβάνω το ερώτημα και θα το δούμε, γιατί δεν είναι υποκρύπτει ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω, όταν συγκρούστηκαν τα τρένα, το είδε κάποιος στον ΟΣΕ, το είδε κάποιος από τους αρμοδίους ή το πληροφορηθήκαν αργότερα από άλλες πηγές? Δεν το είδε κανένα. Δεν το είδε. Λοιπόν, συγκρούστηκαν δύο τρένα και δεν το είδαν. Αυτό θέλω να πω τόση ώρα. Μιλάμε τώρα, δεν ξέρω αν το έχετε ως πληροφορία, αλλά εμένα το ρεπορτάζ εκεί που βγάζει προς το παρόν το κάνω ως ερώτημα. Λέω, συγκρούστηκαν τα δύο τρένα. Το είδε κάποιος στον ΟΣΕ? Όχι, με βεβαιότητα σε δύο δεν το είδε. Δεν το είδε. Δεν το είδε. Το μάθανε, μάλλον, ή από τηλεφωνήματα ή από περαστικούς στην αστυνομία. Μα και τα διασωστικά συνεργεία πήγαν, γιατί οι επιβάτες πήραν το 112. Από τις επιβάτες μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη. Από κάποιον επιβάτη, ίσως που δεν είχε χτυπήσει, ενημερωθήκαν από εκεί. Ακριβώς. Δεν ήταν τίποτα. Και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν ζητήθηκε από την εταιρεία και από τον ΟΣΕ να δώσουν το στίγμα του τρένου, άργησαν. Δεν μπορούσαν να το βρουν. Δεν δίναν το στίγμα. Δεν ξέραν που ήταν το τρένο. Δεν ξέραν που έγινε η σύγκρουση. Γιατί δεν είχε το σύγκρουση. Οι τοπικοί το βρήκανε το σημείο. Δεν αποκλείεται να είναι και έτσι. Αυτοί υπολογίσαν με βάση το χρόνο που ήταν το τρένο. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι όπως το λέτε. Αλλά ήταν αυτή η προσέγγιση. Κύριε αυτό που λέει, να δούμε μαζί, για να μας το σχολιάσετε, τον κύριο Ηλία Τρευλό, ο οποίος είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Σιδηροδρόμων, σιδηροδρομικών, όπου έχει κάνει μία καταγγελία και μάλιστα είχαν συγκεκριμένα βγάλει ανακοίνωση εδώ και αρκετό καιρό και προειδοποιούσαν για όλα αυτά. Για να το παρακολουθήσουμε τι είπε στην εκπομπή Ριστάτ. Εμείς αυτό το τραγικό δυστύχημα που σήμερα συζητάμε και βιώνουμε όλη η χώρα και έχουμε σοκαριστεί, δεν είναι, ούτε το αποσπάμε ούτε το ξεχωρίζουμε από την συνολικότερη κατάσταση, την οποία, όπως είπατε και εσείς, έχουμε επισημάνει, έχουμε καταγράψει, έχουμε αναδείξει, έχουμε προβάλει, και αυτή η ανακοίνωση στην οποία αναφέρεστε είναι μια ίστατη προσπάθεια επιτέλους να γίνει κάτι πριν συμβεί το τραγικό δυστύχημα που δυστυχώς δεν άρχισε να έρθει. Ήταν αλλά τώρα, πριν από 20 μέρες. Οποίες... Δεν ήταν ένα ορίστε χρόνο πριν. Η ανακοίνωση ορίστε είναι πριν από 20 μέρες, 25 μέρες. Και η είναι μια ανακοίνωση που αναφέρεστε είναι ξεκάθαρη. Είναι πριν από αυτή έχουν γραφτεί αρκετές άλλες ανακοινώσεις που αναφέρονται σε προηγούμενα περιστατικά. Και να σας θυμίσω ότι πριν ακριβώς σχεδόν από ένα χρόνο έγινε ένα παρόμοιο ατύχημα στη Λιβαδιά. Ναι.
Και εκεί έπεσε ένα τρένο πάνω σε ένα σταθμωμένο που είχε σταυμεύσει στο σταθμό. Mm-hmm. Οπότε όμως δεν υπήρχαν ευτυχώς κάτι χειρότερο, είχαμε όμως τραυματίες. Ναι. Είδατε να πάρθει κάποιο μέτρο. Κανένα. Έγινε κάποια ενέργεια σε κατεύθυνση αποκατάστασης όλων αυτών των εκκρεμωτήτων που θα διασφάλιζαν την ασφαλή λειτουργία και κυκλοφορία των δρομολογίων. Mm-hmm. Απολύτως κανένα. Προσλήφθηκε κόσμος, εκπαιδεύτηκε κόσμος, ολοκληρώθηκαν τα έργα, ολοκληρώθηκαν τα συστήματα ασφάλειας. Τι από όλα αυτά έγινε, συντηρήθηκε καλύτερα το τροχαίο υλικό από την ειδικοποιημένη τρενοσέ, τίποτα απολύτως. Όπως λοιπόν λειτουργούσε με τις ίδιες άθλιες συνθήκες που λειτουργούσε πριν από ένα χρόνο ο σιδηρόδρομος, με τις ίδιες και χειρότερες λειτουργεί και τώρα. Άρα λοιπόν πού τους προβλημάτισε. Εμείς τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μας δεν σκεπάσαμε το πρόβλημα, δεν γυρίσαμε την πλάτη στο πρόβλημα, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο εκεί και όπου είχαμε τη δυνατότητα, τόσο μέσα στα σωματεία, στην Ομοσπονδία, στις εταιρείες, στον ΟΣΕ, στην Τρενοσέ, στη ΡΑΣ, στο Υπουργείο, να θέσουμε αυτά τα ζητήματα και να ζητήσουμε με κάθε τρόπο να πάρθουν κάποια μέτρα. Κύριε Τρεβλέ, ισχύει όμως, ότι οι ανάγκες για προσωπικό ξεπερνούν τις 2.000 και αυτή τη στιγμή είναι περίπου 700 οι εργαζόμενοι. Πώς είπατε? Ισχύει ότι οι ανάγκες για προσωπικό ξεπερνούν τις 2.000 και τώρα οι εργαζόμενοι περίπου 700. Ναι, ο αριθμός αυτός είναι αυτός που, εν πάση περιπτώσει, η πολιτεία ενέκρινε μέσα από το οργανόγραμμα ότι είναι απαραίτητο τουλάχιστον ως μίνιμουμ προσωπικό, ως μίνιμουμ προσωπικό για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η λειτουργία της κυκλοφορίας. Mm-hmm. Και ενώ λοιπόν κάθε χρόνο φεύγουν πάνω από 140 εργαζόμενοι, συνταξιοδοτούνται πλέον γιατί βρίσκονται όλοι σε μια ηλικία κοντά στη συνταξιοδότηση, που θα έπρεπε και αυτοί να αναπληρώνονται, αλλά βεβαίως να συμπληρώνονται και με έναν τρόπο ούτως ώστε να καλύπτουν και το υπόλοιπο κενό, έχουν εξαγγελθεί δύο προσλήψεις. Η μία υποτίθεται με έναν άμεσο τρόπο, η οποία θα ολοκληρώταν μέσα στο εντός του 2022, κάτι που δεν έγινε δηλαδή, μεταφέρεται και αυτή μετά τις εκλογές και ενδεχομένως αρκετά αργότερα. Και η άλλη που θα γινόταν μέσω του ΑΣΕΠ ενδεχομένως θα έρθει μετά το 24-25 ο εργαζόμενος που θα προσληφθεί μέσω αυτού του διαγωνισμού. Και να καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι που μας ακούνε ότι ένας άνθρωπος δεν γίνεται συνδρομικός από το βράδυ στο πρωί. Χρειάζεται ένας χρόνος εκπαίδευσης και ένας χρόνος εξειδίκευσης. Και φυσικά εμπειρίας. Για να μπορέσει να ανταπεξέρχεται ακόμη και σε σύνθετες καταστάσεις όπως αυτή που, εν πάση περιπτώσει, προηγήθηκε με τα χιόνια, με καταστροφές, άλλες πλημμύρες κτλ. Όπως και τώρα που έγινε αυτό που έγινε με την τραγωδία που συζητάμε. Ο σταθμάρχης δεν είχε την εμπειρία. Φαντάζομαι ότι αν υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα, αν υπήρχε αυτή η τεχνολογία, δεν θα το είχαμε αυτό το δυστύχημα. Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο. Γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας πάντα μπορεί να υπάρξει και ως λανθασμένη ενέργεια και οτιδήποτε. Ακόμη και ένα συμβάν υγείας μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Τι σημαίνει ότι πρέπει να καταστραφεί όλο το σύμπαν? Λοιπόν, κύριε Ταυτόπουλο, να μας σχολιάσετε, να δώσουμε μερικές ειδήσεις. Έχουμε απεργιακή κινητοποίηση στην Hellenic Train, άρα αύριο δεν θα έχουμε. Πέμπτη. Καθόλου 24 ώρες, δεν θα έχουμε δρομολόγια. Κανένα δρομολόγιο. Επίσης, η πληροφορία που μου έρχεται από πηγή. Ούτως άλλως στην περιοχή και δεν γίνονται δρομολόγια. Ναι, έτσι, έχει, σήμερα έχει θέμα. Επίσης, υπάρχει η πληροφορία που μου έρχεται από αξιόπιστη πηγή ότι προσπαθούσαν να βρουν, επειδή το συζητάγαμε πριν, προσπαθούσαν να βρουν τα τρένα 45 λεπτά. Είναι έτσι. Είναι 45 λεπτά. Γι' αυτό το είπα πριν και γι' αυτό επέμενα σε αυτή λοιπόν, την πληροφορία. Και επειδή έχουμε, ακούσατε τον κύριο Τρεβλό τι είπε, δεν είναι όμως μόνο αυτή η καταγγελία. Αυτό υπάρχει να κάνει και με το πώς φτάσαν και σε τι χρόνο φτάσαν να δούμε τα συνεργεία σε σχέση με το ατύχημα και όχι σε σχέση με την ώρα που ειδοποιήθηκαν. Γιατί τα ασθενοφόρα, όντως, από την ώρα που ειδοποιήθηκαν, ήταν εκεί σε χρόνο ρεκόρ. Ναι. Ήταν πολύ ώρα καλή κινητοποίηση και μεγάλη. Σωστό. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, και επίσης μαζί με αυτή την καταγγελία, είχαμε, βλέπω εδώ, 1η Νοεμβρίου του 2022, Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, που αναφέρει τα ίδια πράγματα. Είχαμε την παρέτηση τον Απρίλιο του 2022 του κύριου Κατσιούλη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος. Ακριβώς, από την ΕργοΣΕ, όπου ήταν άνθρωπος της Επιτροπής που χειριζόταν αυτό το έργο. Για αυτό το θέμα. Ακριβώς. Λοιπόν, εσείς μιλάτε, έχετε μιλήσει με τους ανθρώπους. Έλλειψη προσωπικού, το έργο, όλα αυτά είχαν πάει εξώδικα, ανακοινώσεις. Εγώ συμφωνώ με τους συναδέλφους. Όπως τους άκουσα, έχουν δίκιο απόλυτο και συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Έτσι είναι ακριβώς, όπως τα είπα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, γιατί αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Τρεβλός είναι μια πραγματικότητα. Και η ανακοίνωση την είχα διαβάσει. Γιατί κοινοποιείται. Και εμείς είμαστε συνταξιούχοι, αλλά έρχεται και σε εμάς. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
τι γίνεται στο σιδηρόδρομο. Μας ενδιαφέρει. 36 χρόνια δούλευα στο σιδηρόδρομο. Από εκεί, εκεί μεγάλωσα τα παιδιά μου. Εκεί τα σπούδασα. Από εκεί τα σπούδασα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτά που μου είπε ο συνάδελφος έχει απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό που ο κ. Σκουρής, εγώ πιστεύω ότι με βάση την απόσταση βρήκανε τα τρένα ότι έγινε η σύγκρουση. Δεν είχαν καμιά ειδοποίηση. Ανοιχτός και μιλάμε τώρα κάποιος... ότι δεν μπορούμε να δούμε πού βρίσκονται δύο τρένα, όταν μπορούμε να βρούμε πού βρίσκεται το αεροπλάνο, έτσι, ο δορυφόρος, το πλοίο στον ωκεανό. Δεν είναι δυνατόν σε μια σιδηροδρομική γραμμή μέσα σε περιοχή Λάρισα, Αθήνα, να μην μπορείς να βρεις πού είναι το τρένο. Αυτό λέω. Τα μέσα υπάρχουν, αλλά δεν χρησιμοποιούνται. Γιατί είναι χαλασμένα, γιατί είναι παροχημένα, γιατί δεν ξέρω τι είναι, γιατί δεν έχουν προσωπικό να τα δουλέψουν. Συγγνώμη, και πώς φτιάξαμε. Ρωτήμα... Υπάρχει άλλο ένα ερώτημα. Πώς φτιάξαμε χρόνια. Κυρίως μετά την ιδιωτικοποίηση. Τρένα υπερσύγχρονα που τρέχουν, που υπερφανευόμαστε, γι' αυτά υπερφανεύεται η πολιτεία, για το πόσο γρήγορα είναι, πόσο γρήγορα σε πάνε στη Λάρισα, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και αντιστρόφως. Και ταυτόχρονα λέμε δεν έχουμε φανάρια. Είναι. Τι να απαντήσω εγώ σε αυτό. Όχι. Εκείνο που πρέπει να απαντήσω, πρέπει να απαντήσουν οι αρμόδιοι, πρέπει να απαντήσει το συνδικαλιστικό κίνημα και να διεκδικήσει, πρέπει να απαντήσουν η κοινωνία, οι δήμαρχοι, να πάρουν να αναζητήσουν ένα σιδόρμο πραγματικά. Ο κύριος Κατσιούλης που παρετήθηκε της Εργοσέ, ακριβώς σε αυτό το ερώτημα απάντησε και είπε εγώ παρετούμε. Ότι θα φέρετε τρένα γρήγορα, 150 χιλιόμετρα, 200 χιλιόμετρα, σε υποδομές που δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια της κίνησης αυτών των τρένων. Είπε ο συνάδελφος ο Τρευλός ότι ήταν θέμα χρόνου και πραγματικά ήταν έτσι. Από τη στιγμή που μένει μόνο στον ανθρώπινο παράγοντα του θέμα της ασφάλειας, το ανθρώπινο λάθος θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Όλοι κάνουμε λάθη. Λοιπόν, αν δεν πιστεύω... υπάρχουν δικές ασφαλείας, και το είπα προηγούμενα, αν λειτουργούσαν τα δύο συστήματα αυτά που είπαμε, τηλεδιοίκηση και φωτοσύμανση, το ατύχημα αυτό, η τραγωδία αυτή δεν θα υπήρχε σήμερα. Δεν θα συζητάγαμε. Εγώ πιστεύω και αφορά εμάς τους δημοσιογράφους ότι και εμείς δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας, γιατί ήταν το καλοκαίρι καθυστερήσεις 6, 8, 10 ώρων. Εμείς το βγάλαμε γιατί, εδώ. Τις λίγες εκπομπές που κάναμε. Βγάλαμε. Είχαμε βγάλει βγάλαμε τότε. Το είχαμε κάνει κυρίως, το θέμα. Και κυρίως εκεί που πέφταν κορμί πριν από μια εβδομάδα. Πόσο ήταν, 10 μέρες, 15 πρέπει να κάνω λάθος. Σε αυτό το χρονικό διάστημα. Που έπεσε κορμός δέντρου πάνω στην αμαξοστοιχεία και παρολίγο να σκοτώσει τον μηχανοδηγό και είχαμε κινητοποίηση. Και θέλω να πω ότι είναι και ένα πρόβλημα για τη δημοσιογραφία ότι δεν καταφέραμε εμείς. Και πρώτα απ' όλα βάζω τον εαυτό μου, τον Νίκο, εμάς. Ότι δεν καταφέραμε να βρούμε τι κρύβεται από πίσω και να το αναδείξουμε. Και είναι ένα καλό και μάθημα μου, για το πώς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Και ζητάμε συγγνώμη ως δημοσιογράφοι, ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι, γιατί θα σήμερα... Θα μπορούσαμε δηλαδή, αφού το είδαμε το θέμα, να το πάμε ακόμα παραπέρα. Μισό λεπτάκι. Επειδή σήμερα υπάρχει και μια υποκρισία, γιατί βγαίνουν τα θέματα, ενώ οι άνθρωποι που εργάζονταν στον ΟΣΕ είχαν βγάλει ανακοινώσεις και είχαν στείλει εξώδικα. Τις οποίες επίσης δεν τις είχαμε ποτέ. Και δεν ασχοληθήκαμε. Δεν ασχοληθήκαμε. Επαναλαμβάνω, εγώ το λέω πρωτίστως για τον εαυτό μου. Για μας συγγνώμη, αφορά όλους μας. Έτσι. Αυτό εσείς σαν δημοσιογράφοι φυσικά έχετε σπουδαίο ρόλο να παίξετε, να ενημερώνετε, να προλαβαίνετε ζητήματα και τέτοια. Από εκεί και πέρα, ίσως λέω, όχι για εσάς προσωπικά, δεν ξέρω, δεν έχω τίποτα μαζί σας. Λοιπόν, με κανέναν δεν έχω. Είχαν άλλες προτεραιότητες και γι' αυτό δεν βάζαν αυτά τα ζητήματα. Αυτά τα ζητήματα υπήρχαν όμως. Όχι, τα βάζανε οι συνδικαλιστές. Απλώς κύριε, αυτό που λέει, υπάρχει και μια απαξίωση των συνδικαλιστών. Όποτε λένε κάτι οι συνδικαλιστές, οι συνδικαλιστές είναι αυτοί που κάθονται, δεν τους... τέλος πάντων, να μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, θα την ανοίξουμε τις επόμενες μέρες όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει καμιά σημασία τώρα αυτό. Σημασία έχει από εδώ και στο εξής. Θα πακούν μέτρα να μην ξανάρχουμε τέτοια ατυχήματα. Εγώ πιστεύω ότι αν συνεχιστεί αυτό το βιολί και με αυτό που άκουσα, δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν νομίζω να ο κύριος Καγιά, να το λέει ο κύριος Χουρής, έχει πληροφορίες του, δεν μπορεί να υπάρχουν σταθμάρχες με μπλοκάκια. Ο σταθμάρχης είναι μια πολύ κρίσιμη... Είναι στη διάβγεια εναρτημένο, είναι πρώτο θέμα στο IDC. Είναι ωραία. Σήμερα στη διάβγεια, από εκεί το βρήκαμε, από τη διάβγεια, άρα είναι αλήθεια, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είναι βασικό. Βασικός κρίκος στην αλυσίδα της ασφάλειας της κυκλοφορίας. Νομίζω και γίνεται, και, γίνεται, και γίνεται εκπαίδευση χρόνου γι' αυτό, έτσι. Δεν είναι μισό λεπτάκι. Τι χρόνο, συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Ο σταθμάρχης, αυτός που έκανε το λάθος. Ναι.
Έκανε πόση εκπαίδευση έκανε. Δεν ήταν. 59 χρονών ήταν στο παρελθόν. Είχε φύγει από τον ΟΣΕ το 12, το 11 ναι. με τις μεγάλες μετατάξεις, τότε ναι. με τον εξυγχρονισμό εκείνο περίπου, τον Περιβόητο που διώξανε. Ναι, πήγε μετακλητό στο Υπουργείο Παιδείας, πήγε σε άλλες υπηρεσίες ναι. και επέστρεψε τώρα. Ναι, αλλά δεν ήταν σταθμάρχης όταν ήταν στον ΟΣΕ. Δεν ήταν σταθμάρχης. Δεν ήταν σταθμάρχης όταν ήταν στον ΟΣΕ. Ναι, άρα πήρε μια εκπαίδευση, καινούριο θεωρείται, 59 χρονών, πήρε μια εκπαίδευση 2 μηνών, 3 μηνών. Ναι, τέτοια περίπτωση σταθμάρχης, εγώ όμως όσα χρόνια είμαι στο σταθμό, πέρα από τη θεωρητική, είχε και πρακτική στο σταθμό με άλλο σταθμάρχη δίπλα. Βοηθός του δηλαδή. Εδώ δεν υπάρχει. Έτσι. Παλιά όμως. Θα το δούμε, ναι. Ναι, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους, όπως επίσης... Σταθμάρχης θα έβγαινε από τη σχολή και να πήγαινε να αναλάβει κατευθείαν την κυκλοφορία δεν υπήρχε. Έπρεπε να πάει βοηθό στο σταθμό, να πάρει την εμπειρία από τον άλλο συνάδελφο για να μπορεί γιατί να αυτό το, το πραγματικό μάθημα είναι η πρακτική τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι να ζεις δίπλα στον άλλον και να μάθεις. Έτσι. Όχι, και έχει ενδιαφέρον να ρίξουμε και αυτό το θέμα. Πώς γίνεται η εκπαίδευση για τους σταθμάρχες και πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία, με ποιο τρόπο αναλαμβάνουν υπηρεσία, πόσοι σταθμάρχες θα έπρεπε να είναι στο δίκτυο, γιατί υπάρχουν περικοπές ανάμεσα στους σταθμούς. Και βέβαια και υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Και να βοηθήσετε κι εσείς άμεσα προσλήψεις προσωπικού, μόνιμου προσωπικού, στους βασικούς κλάδους που έχουν σχέση με την κυκλοφορία. Μηχανοδηγούς. Τώρα το θέμα άνοιξε. Δυστυχώς μετά από ατύχημα, αλλά άνοιξε το θέμα και νομίζω πολύ δύσκολα μπορεί να κλείσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Αυτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.